Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Γύρω Τηλεόραση. Φήμες για ανασχηματισμό μετά και την καρατόμηση των αρχηγών της Ελλάς και της πυροσβεστικής από τον Πρωθυπουργό και την ανάδειξη των καινούριων. Από την άλλη πλευρά, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Ρουκά, ο οποίος είναι οικονομολόγος και πρόεδρος της ΕΙΟΔ Μακεδονίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Διοίκησης, για να συζητήσουμε σχετικά με τον έναν χρόνο από τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο του δελτίου ειδήσεων έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Ρουκά, ο οποίος είναι οικονομολόγος αλλά και πρόεδρος της ΕΙΟΔ Μακεδονίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Διοίκησης. Κύριε Ρουκά, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Φερέ, καλησπέρα. Κύριε Ρουκά, έχουμε το κύριο κομμάτι των ημερών ότι έχει περάσει ένας χρόνος από τη δημιουργία του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Πράγματι. Έχει περάσει ένας χρόνος. Ας το ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πόσες ρυθμίσεις έχουν γίνει? Κοιτάξτε, για μένα προσωπικά και μόνο το ότι υπάρχει ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό από εκεί που δεν υπήρχε. Έτσι, πρώτα απ' όλα αυτό. Ξεκίνησε ο εξοδικαστικός μηχανισμός πράγματι πέρυσι περίπου τέτοιο καιρό, με πολύ φιλόδοξες πρόπτικες, αλλά από τότε έχουν εγκριθεί, έχουν ολοκληρώσει μάλλον την όλη προσπάθεια, ούτε 50 επιχειρήσεις. Εγώ σας λέω και 100 να ήταν οι επιχειρήσεις ή και 200. Μπροστά στις εκατοντάδες χιλιάδες των επιχειρήσεων και ελευθερών επαγγελματιών που έχουν τεράστια προβλήματα με τις οφειλές τους προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και κυρίως τις τράπεζες, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Σκεφτείτε ότι ήδη έχει περάσει μία τροποποίηση του εξοδικαστικού μηχανισμού που έγινε αρχές του καλοκαιριού, μετά από πολλά παράπονα τα οποία και εμείς σαν ΕΙΟΔ, σαν επιμελητήριο, σαν φορείς τέλος πάντων, στέλνουμε προς την Ειδική Γραμματεία. Είναι προς τιμή της Ειδικής Γραμματείας, όπου και αυτοί αναγνώριζαν τα προβλήματα του εξοδικαστικού. Αντίστοιχα, πέρασε από το Υπουργείο και μετά έπρεπε να υπάρξει και η έγκριση των θεσμών για τις αλλαγές αυτές. Με κυριότερη αλλαγή, βέβαια, για όσους ενδιαφερόντουσαν, να περάσουν και οι οφειλές του 2017 μέσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά, αν επιτρέπετε. Ας ξεκινήσουμε με το τι σημαίνει ακριβώς ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών και ποιοι μπορούν να πάρουν, να συμμετάσχουν, ας πούμε, σε αυτή τη ρύθμιση. Έτσι. Ας πάμε από τα βασικά κομμάτια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μία επιχείρηση η οποία οφείλει με οφειλές μάλλον ληξιπρόθεσμες μέχρι και 31/12 του 2017, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά και αγρότες τώρα το Σεπτέμβριο μας υπόσχεται η Ειδική Γραμματεία, μπορούν να κάνουν αίτηση προς τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και να προσπαθήσουν να πείσουν τους πιστωτές ότι η επιχείρηση, ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι βιώσιμος μόνο κάτω από συγκεκριμένη ρύθμιση των οφειλών αυτών. Με κόψιμο δηλαδή, με κούρεμα των όποιων προστήμων, των όποιων προσαυξήσεων, ειδικά προς ασφαλιστικά ταμεία και προς το δημόσιο, των ληξιπρόθεσμων τόκων και κάποιων συμβατικών τόκων και ενδεχομένως και κάποιο κεφαλαίο όσον αφορά τις τράπεζες. Αυτό είναι το έτσι μια πολύ γενική, ένα γενικό περίγραμμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ανάλογα με το ύψος της οφειλής απαιτείται μία μελέτη βιωσιμότητας η οποία κατατίθεται μέσα στην ειδική πλατφόρμα που έχει ανοίξει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης. Υπάρχει κάποια βάση στο πόσα πρέπει να χρωστάει η επιχείρηση? Είναι πάνω από 50.000 ευρώ μέχρι 125.000 ευρώ ανακατηγορία είναι στους ελεύθερους επαγγελματίες και μετά οι επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν έχουν ταβάνι. Μπορεί κάποιος να χρωστάει και κάποιες δεκάδες εκατομμύρια που έχουμε τέτοιες περιπτώσεις αρκετές, οι οποίες αν θέλετε και σέρνονται αρκετό καιρό λόγω κάποιων θεμάτων που προκύψαν στην πορεία, θα τα πούμε όμως και στην πορεία της συζήτησης αυτής. Εν ολίγης όμως λοιπόν, ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, εφόσον αυτές οι ρυθμίσεις προχωράνε, έτσι, και εφόσον φυσικά η επιχείρηση είναι βιώσιμη και μπορεί να αποπληρώνει μετά τη ρύθμισή της. Έτσι. Άρα, αυτό ακούγεται πάρα πολύ όμορφο. Ήταν μια πολύ σωστή κατεύθυνση της κυβέρνησης να δημιουργήσει αυτόν τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Κοιτάξτε, για να φτάσουμε στα δικαστήρια. Για ποιο λόγο είναι 50, λιγότερο από 50 σε ένα χρόνο? Δηλαδή, έχουμε κλείσει ένα χρόνο και είναι 48. Σωστά. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν ήταν η επιτυχία της μιας κυβέρνησης. Ήταν, πώς το λένε, μνημονιακή υποχρέωση. Δηλαδή, ήταν μέσα στα προαπαιτούμενα τα οποία εδώ και καιρό έπρεπε η τωρινή, ας πούμε, κυβέρνηση να υλοποιήσει. Ήταν επιταγή λοιπόν της Τρόικας, των θεσμών, γιατί έτσι και μόνον έτσι θα μπορέσει να εξυγιανθεί και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, για το οποίο τραπεζικό σύστημα έχουμε πληρώσει πάρα πολλές δεκάδες εκατομμύρια τα τελευταία 9-10 χρόνια της κρίσης. Από εκεί και πέρα, ο εξοδικαστικός μηχανισμός είχε και ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο έπρεπε να συνταχθεί. Έπρεπε να συνταχθεί το ακαταδίωκτο των τραπεζικών στελεχών, δηλαδή να μην φοβούνται τα στελέχη να υπογράψουν γενναίες ρυθμίσεις προς επιχειρήσεις.
Έπρεπε δηλαδή να υπάρχουν μια σειρά από κοινέ υπουργικέ αποφάσει. Υπήρξε όμω και πάλι μεγάλη καθυστέρηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή το πλαίσιο είναι αυτό. Γιατί 48, γιατί 50, εγώ σα λέω και 200 να ήταν και 1000 να ήταν. Είναι πάλι ελάχιστο. Το αριθμό είναι ελάχιστο, βέβαια. Ακριβώ. Οι 400-500.000 επιχειρήσει που είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με προβλήματα θα έπρεπε να μπουν όλε μέσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό και να προχωρήσουν ρυθμίσει για να επιβιώσουν και οι επιχειρήσει αλλά και οι τράπεζε. Και να έχουν και εισπράξει και οι τράπεζε αλλά και τα ταμεία. Εν πάση περιπτώσει, στην αρχή τα παράπονα είχαν να κάνουν με το ότι ο εξοδικαστικό μηχανισμό ζητούσε πάρα πολλά δικαιολογητικά. Αυτό ήταν μια αλήθεια. Τώρα τελευταία, μάλιστα, πετύχαμε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, όπως και άλλοι φορείς, να ανεβάζουν αυτόματα τις οφειλές και αυτά τα δικαιολογητικά πάνω στην πλατφόρμα, έτσι να μην χρειάζεται δηλαδή, να χάνουμε χρόνο περιμένοντας αυτά τα δικαιολογητικά να τα μαζέψει το λογιστήριο ή ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Πού κολούσε λοιπόν η όλη η ιστορία? Κολούσε κυρίως στις τράπεζες. Όταν λοιπόν οι τράπεζες καλούνται να κουρέψουν από τις απαιτήσεις τους, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα κουρέψουν μόνο τόκους, ληξιπρόθεσμους τόκους, μη λογιστικοποιημένους. Θα κουρέψουν και το κεφάλαιο. Κάποιο κομμάτι κεφαλαίου σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο για να κουρευτεί, για να μπορέσει η επιχείρηση να προχωρήσει και να πάρει και η τράπεζα ένα κομμάτι χρημάτων που θα έπρεπε να πάρει ούτως ή άλλως. Γιατί τα χρήματα τα πήρε η επιχείρηση, έτσι να μην λέμε, άσχετα αν τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενε μια επιχείρηση και έτσι αναγκάστηκε να μην πληρώσει. Επίσης υπήρχε και το θέμα των στρατηγικών κακοπληρωτών. Όταν ένας στρατηγικός κακοπληρωτής, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, όταν κάποιος έχει και δεν θέλει να πληρώσει, έπρεπε να μπορέσουν οι τράπεζες να βρουν ένα μηχανισμό να το ελέγξουν αυτό. Και εκεί λοιπόν καθυστέρηση. Σκεφτείτε λοιπόν όμως μια περίπτωση που για μια επιχείρηση έχει δώσει δάνεια, να έχουν δώσει δάνεια 4 τράπεζες. Θα έπρεπε αυτές οι τράπεζες δηλαδή να βάλουν αρκετό νερό στο κρασί τους, έτσι ώστε να χάσουν όλες από ένα κομμάτι του δανείου που θα εισέπλαταν σε άλλες περιπτώσεις, και αυτό δεν το δέχονται. Προσπαθούσα λοιπόν με πάρα πολύ πίεση, με αφόρητη πίεση προς την επιχείρηση, σε διμερές επίπεδο, δηλαδή η μία με τη μία, η τράπεζα με την επιχείρηση, κάθε μία μόνη της, να ρυθμίσει τις οφειλές αυτές και μετά οι υπόλοιπες να πάρουν αυτό που περισσεύει. Γι' αυτό λοιπόν καθυστερούσαν οι τράπεζες να απαντήσουν και να συμμετάσχουν. Μέσα στις αλλαγές του εξοδικαστικού είναι ότι πρέπει και να τεκμηριώσουν οι τράπεζες την όποια καθυστέρηση ή την άρνηση σε μία πρόταση ρύθμισης οφειλής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη, διότι σκεφτείτε ότι οι τράπεζες έχουν ένα στόχο ρύθμισης του 40% των κόκκινων δανείων, είναι ένα τεράστιο νούμερο, έτσι μιλάμε για 40 δις, μέχρι το τέλος του 2019. Ήδη τους έχουν βάλει ένα πολύ δύσκολο στόχο για το 2021, ότι πρέπει από το σύνολο του χαρτοφυλακίου τους το 20% μόνο να είναι κόκκινο δάνειο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τον όγκο, επειδή είστε και συνάδελφος, γνωρίζετε από αυτά, από οικονομικά. Τι σημαίνει αυτό για μια τράπεζα ή γενικότερα για το τραπεζικό σύστημα? Κύριε Ρουκά, μιλήσατε για στρατηγικούς οφειλέτες. Οι στρατηγικοί οφειλέτες, η τράπεζα μάλλον από πλευράς της, για ποιο λόγο να κάνει κούρεμα χρέους σε κάποιον ο οποίος έχει στην άκρη, ας πούμε, χρήματα, ας το πούμε λαϊκά τελείως, έχει στην άκρη χρήματα και δεν τα δίνει στην τράπεζα? Ναι. Για ποιο λόγο, δηλαδή, εγώ δεν βρίσκω κάποιο λόγο για αυτό. Ναι, κοιτάξτε, αυτό ακριβώς είναι το θέμα, ότι δεν θα το κάνει η τράπεζα αυτό. Θα ασκήσει κάθε της πίεση. Σκεφτείτε ότι υπάρχει το σύστημα πλέον να ελέγχει μία τράπεζα σε 147 χώρες αν έχει καταθέσεις αυτός ο οφειλέτης. Είναι πάρα πολλές οι χώρες αυτές, έτσι. Μπορεί να ελέγξει δηλαδή ανά πάσα στιγμή όλα τα εμβάσματα τα οποία έχουν φύγει στο εξωτερικό. Η ακίνητη περιουσία πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί. Ακολουθεί δηλαδή το ρέι του χρήματος, ας το πούμε. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Οπότε δεν θα βοηθηθούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αλλά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι άνθρωποι και επιχειρήσεις οι οποίοι δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Έτσι, αυτό πρέπει να το δούμε αντικειμενικά. Πρέπει να βοηθηθούν. Αλλά εξαιτίας όλων αυτών των καθυστερήσεων, σκεφτείτε ότι όλο αυτό το διάστημα, αν είχαν ρυθμιστεί αυτές οι επιχειρήσεις, τα δάνειά τους, δεν θα είχαμε κατασχέσεις, δεν θα είχαμε κλεισίματα λογαριασμών, πράγματα που έχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια. Έτσι. Θα είχαν ρυθμιστεί οι υποθέσεις και δεν θα χάνανε οι άνθρωποι τα χρήματά τους, θα τα ρυθμίζαν, θα πληρώναν, θα αρχίζαν να πληρώνουν. Όσον αφορά για τις εγκαταστάσεις τις κτηριακές, ας πούμε, οι οποίες γίνεται κατάσχεση από την τράπεζα, αυτά μετά τι γίνεται? Δηλαδή, η τράπεζα έχει δώσει κάποια χρήματα, εμείς έχουμε δώσει χρήματα στην τράπεζα. Η τράπεζα κατασχεί το κτίριο. Τι θα το κάνει? Εφόσον η οικονομία είναι ακόμη, η οικονομία είναι ακόμη σε έφεση. Βεβαίως. Τα κτίρια, ξέρουμε και στο Κιλκής και στην ΔΙΠΕΘ, είναι σε αθλία κατάσταση. Ακριβώς. Μια βόλτα να κάνει, βλέπεις μόνο κουφάρια. Έτσι ακριβώς. Τι θα τα κάνει η τράπεζα αυτά? Κοιτάξτε, τα κτίρια? Υπάρχει μια δηλαδή άποψη. Θέλω να πω ότι υπήρχε και στρατηγική από κάποιους οφειλέτες, οι οποίοι λέγανε: έχουμε το κτίριο, κάναμε την επένδυση, πήραμε τα δάνεια,
και τώρα αυτή τη στιγμή δεν πληρώνουμε. Ναι. Γίνεται κατάσχεση στο κτίριο. Τι θα το κάνει στον αθλητή? Στην περίπτωση, λοιπόν, επειδή έχουμε μια πραγματική περίπτωση η οποία συνέβη σε κάποιον γνωστό μας, εν πάση περιπτώσει, τον οποίο προσπαθούσαμε να τον πείσουμε να προχωρήσει σε ρύθμιση ακόμα και μέσω του εξοδικαστικού, αυτό έλεγε ότι δεν θα με πειράξουν, δεν θα κινηθούν εναντίον των κτιρίων κτλ. Γιατί τα κίνητα αυτά τα συγκεκριμένα ήταν καλά, ήταν αστικά, ήταν γραφεία, δηλαδή θέλω να πω, θα μπορούσε να τα πάρει μια τράπεζα και να τα χρησιμοποιήσει. Σκεφτείτε λοιπόν ότι για περιουσία 25 εκατομμύρια ευρώ, για δάνεια μάλλον 25 εκατομμύρια ευρώ, η τράπεζα έκανε ηλεκτρονικό πληστηριασμό, η Leader τράπεζα που ήταν μία από τις τέσσερις συστημικές, τα 15 λοιπόν εκατομμύρια που είχε γραμμένα προσημείωση τα πήρε για 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε λοιπόν ότι στον πληστηριασμό έδωσε 1,8 εκατομμύρια ευρώ και πήρε περιουσία αξίας 15 εκατομμυρίων. Τα 300.000 μάλιστα από αυτά τα πλήρωσε το κράτος για να μπορέσει να πάρει ενημερότητα ο πελάτης και να δώσει και να παραχωρήσει τα ακίνητα, να έρθουν στην κυριότητά της. Γιατί η τράπεζα θα πάρει κάποια ακίνητα, τα οποία επαναλαμβάνω είναι στοχευμένα. Δεν κινδυνεύουν, προσωπική άποψη είναι αυτή, δεν κινδυνεύουν τα σπίτια του απλού λαού, ο οποίος έχει πάρει ένα στεγαστικό και φοβάται μην χάσει το σπίτι του. Δεν έχει νόημα για μια τράπεζα να πάρει κάποιο τέτοιο ακίνητο. Ένα ακίνητο όμως που είναι ιδιαίτερης αξίας, ένα ξενοδοχείο μεγάλο, εκεί η τράπεζα εξυπηρετεί κάποιους στόχους. Ένας στόχος είναι πρώτα απ' όλα όταν πάρει το ακίνητο ενός, θα θορυβηθεί ο δίπλα, ο φίλος του, ο άλλος που χρωστάει και αυτός και θα πάει να ρυθμίσει. Ήδη το 20% αυτών οι οποίοι είναι τα ακίνητα τους προς πληστηριασμό πηγαίνουν την τελευταία μέρα, να φανταστείτε, και ρυθμίζουν. Με όποιους όρους εμείς λέμε στους πελάτες μας ενδεχομένως. Κοιτάξτε να δείτε, όταν θα πάτε υποποίηση να ρυθμίσετε, οι όροι θα είναι πολύ πιο δυσμενείς εκτός αν πάτε από τώρα από μόνοι σας. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Έλλειψη λοιπόν έχουμε ένα 20% που ρυθμίζει. Τα ακίνητα λοιπόν αυτά, αν θέλετε, εξυγιαίνουν τους ισολογισμούς μιας τράπεζας, διότι πηγαίνουν κατευθείαν στα πάγια σε έναν ισολογισμό. Mm-hmm. Ταυτόχρονα η τράπεζα σβήνει το κόκκινο δάνειο, το οποίο ήταν τεράστιο. Άρα πάλι εξυγίνεται ο ισολογισμός, μειώνει το στόχο των κόκκινων δανείων και κρατάει λοιπόν και στο χαρτοφυλάκιό της κάποια ακίνητα τα οποία σε επόμενο διάστημα, οι φήμες λένε, οι εκτιμήσεις λένε ότι επόμενα 2-3 χρόνια θα αλλάξουν κάποια πράγματα στην Ελλάδα, εκτιματαγορά θα αρχίσει να τσιμπάει, όπως λέμε στην καθομιλουμένη και πάλι, και οι τράπεζες θεωρούν ότι θα έπρεπε να έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους κάποια καλά ακίνητα. Όμως, σας ξαναλέω, όσα ακίνητα για να πάρει μια τράπεζα, τι θα γίνει με τα χρήματα, διότι προσέξτε, από κάποιον αν πάρει το ακίνητο, συνεχίζει να χρωστάει. Δηλαδή, αν πάρει ένα ακίνητο 10 εκατομμυρίων και το πάρει για 2 εκατομμύρια, συνεχίζει να χρωστάει τα υπόλοιπα 8, αν το δάνειο ήταν 10 εκατομμύρια. Έτσι. Mm-hmm. Με αυτό τι γίνεται, δεν έχει νόημα δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία. Μα η τράπεζα δεν είναι χρηματοπιστωτικό γραφείο, είναι χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Έχει τεράστια διαφορά το μετάλλο. Γι' αυτό λέω, τι θα κάνει τα πάγια, όλα αυτά τα πάγια που έχει μαζέψει η τράπεζα από την πλευρά της. Θεωρώ ότι θα τα εκμεταλλευτεί. Θα τα εκμεταλλευτεί ή θα τα χρησιμοποιήσει, όπως σας είπα και πριν, για να εξυγειάνει τον ισολογισμό της, γιατί σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας 3 είναι πολύ πιο αυστηρά τα πλαίσια πλέον λειτουργίας μιας τράπεζας και όσον αφορά και τα κόκκινα δάνεια, αλλά και τα δάνεια αυτά που είναι, πώς το λένε, ενήμερα. Σκεφτείτε ότι η επιταγή του ESM είναι ότι μία τράπεζα θα πρέπει να μεταχειρίζεται ένα δάνειο το οποίο είναι ενήμερο, σαν ενδυνάμει κόκκινο. Δηλαδή να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να προστατεύσει το δάνειό της. Μάλιστα. Εγώ εύχομαι από την πλευρά μου να συνεχίσει να λειτουργεί ο εξοδικαστικός, λίγο πιο εύκολα προσβάσιμος να είναι προς τον απλό πολίτη, προς τον υγιή επιχειρηματία, ο οποίος απλά λόγω της κρίσης έχει υποπέσει στο να κοκκινήσει το δάνειο του, ας το πούμε έτσι. Από την άλλη πλευρά, να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Τι θεωρείτε εσείς, έχουμε τελειώσει με το μνημόνιο, από ποια πλευρά το λέω? Είδαμε ότι κάποια από τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση δεν είναι μνημόνιο, είναι μεσοπρόθεσμα. Mm-hmm. Είδαμε ότι έχουμε ένα 2,5% του ΑΕΠ το οποίο πρέπει να αυξάνεται κάθε χρόνο 2,5%. Θεωρείτε ότι είναι εφικτά, είναι υλοποιήσιμα ή καυτή πατάτα, ας το πούμε, θα πέσει στον επόμενο? Πώς είναι τα πράγματα, λίγο? Εξηγήστε μας λιγάκι αυτό. Παρά τη διαφήμιση του Πιέρ Μοσκοβισή, πριν από μερικές μέρες, εβδομάδες, είχε έρθει ο αρμόδιος επίτροπος και είχε δώσει συγχαρητήρια στη χώρα και στην κυβέρνηση αλλά και στις προηγούμενες κυβερνήσεις για τη βοήθεια για να βγει η χώρα από τα μνημόνια. Λοιπόν, επικοινωνιακά, γιατί εμείς τώρα το βλέπουμε καθαρά επικοινωνιακά, σαν κόσμος, σαν εφημερίδες, σαν μέσα, έτσι. Επί της πράγμασης όμως υπάρχει το εξής θέμα. Η ελληνική οικονομία θα είναι σε επιτήρηση, σε εποπτεία, όπως θέλετε πείτε το, για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2060. Τα χρόνια είναι πολλά από εδώ και στο εξής. Κάθε χρόνο μέχρι το 2023, αν δεν κάνω λάθος, θα πρέπει να έχουμε ταμιακά πλεονάσματα μέχρι 3,5% και μετά θα πέσει το 2,2%.
Ταυτόχρονα, όλα αυτά για να μπορέσουν να επιτευχθούν χρειάζεται ένας σταθερός ρυθμός ανάπτυξης, δηλαδή το ακαθάριστο εθνικό προϊόν να ανεβαίνει κατά 2-2,5 μονάδες κάθε χρόνο τουλάχιστον. Σκεφτείτε ότι όταν είχαμε παλιότερα 4% ανάπτυξη, το 96, 97, 98 και είναι στα περίεργα χρόνια, κάθε χρόνο 250.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνταν. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 1,5-2 εκατομμύρια ανέργους. Πόσα χρόνια λοιπόν θα χρειαστεί να έχουμε σταθερή ανάπτυξη και να μπορέσουμε να απασχολήσουμε όλο αυτό τον κόσμο? Βέβαια, έχουμε λιγότερους άνεργους από το 2012, το οποίο είχε φτάσει στα 2,5 εκατομμύρια. Ναι, βεβαίως, αλλά ξεχνάμε πάντοτε τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν καταγράφονται ως άνεργοι, γιατί δεν ήταν κάπου υπάλληλοι, ήταν επιχειρηματίες του εαυτού τους, αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει τις δουλειές τους. Ή δουλεύουν μαύρα, όπως τα λέγαμε, ή δεν δουλεύουν και καθόλου, έχουν καταστραφεί. Έτσι. Μόνο εάν επιστρέψει η ανάπτυξη με τους σωστούς ρυθμούς και αν οι επενδύσεις είναι ιδιωτικού χαρακτήρα, τότε μόνο θα δημιουργηθεί εισόδημα και για τους υπαλλήλους, για τα στελέχη, για τις επιχειρήσεις, θα έχουν κέρδη τα οποία θα επανεπενδύουν, το κράτος θα παίρνει το κομμάτι που του αναλογεί, μεγάλο ή μικρό, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα δημιουργηθούν εισφορές, θα μπορέσουν τα ταμεία να έχουν και αυτά έσοδα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα λοιπόν, για να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα μετά, τώρα τον Αύγουστο, που θα πανηγυρίσουμε εντός εισαγωγικών την έξοδό μας από τα μνημόνια. Ναι, βγαίνουμε από αυτό το μνημόνιο που ήμασταν. Μπαίνουμε σε ένα άλλο μνημόνιο εντός ή εκτός εισαγωγικών, επιτήρησης και εποπτείας της ελληνικής οικονομίας. Σκεφτείτε ότι κάθε 3 μήνες θα πρέπει το ελληνικό κράτος να στέλνει αναφορά στους θεσμούς, στην καινούργια Τρόικα, εν πάση περιπτώσει, για να βλέπει η Τρόικα αυτή πώς πηγαίνει η ελληνική οικονομία. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος άνθρωπος από τη φύση μου, αλλά εδώ επιχειρήσεις δεν μπορούν να στέλνουν report κάθε 3 μήνες σε μία τράπεζα. Για σκεφτείτε τώρα ένα ολόκληρο κράτος να στέλνει κάθε 3 μήνες report στους θεσμούς για να αξιολογούν την πορεία της. Γιατί όμως? Διότι πολλά από τα καλά αυτής της συμφωνίας που έγινε στο Eurogroup 21 Ιουνίου έχει να κάνει με αυτές τις 3 μήνες αναφορές. Αν το κράτος πληρεί τις προϋποθέσεις και τους στόχους, τότε θα μπορούμε να παίρνουμε τα χρήματα τα οποία είναι το μαξιλαράκι, δεν ξέρω αν θυμάστε, που θα έχουμε για να πληρώνουμε τους στόχους ή για να πληρώνουμε τα κοχρεωλήσια. Δηλαδή, τα χρήματα αυτά τα οποία μας έχουν δώσει και θα μας δώσουν δεν έχουν να κάνουν με χρήματα που θα πέσουν στην πραγματική οικονομία. Αυτά θα πρέπει να τα δημιουργήσουμε μόνοι μας μέσα από την ανάπτυξη. Τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν για να πληρωθούν τα δάνεια. Έτσι. Άρα, θεωρείτε αυτή τη συμφωνία της 21ης Ιουνίου ως κακή συμφωνία? Είναι... Και αυτό το 2,5% της αύξησης του ΑΕΠ ότι είναι δυσπρόσιτο? Κοιτάξτε, η ανάπτυξη... Γιατί προσωπικά, συγγνώμη που διακοπτώ, κύριε Ρουκά, εγώ θεωρώ ότι το 2,5% είναι ένα βιώσιμο ΑΕΠ. Είναι ένα ΑΕΠ το οποίο θα έπρεπε να το έχουμε έτσι κι αλλιώς σαν βάση. Εφόσον ο οικονομικός κύκλος λέει ότι υπάρχει, μετά την ύφεση υπάρχει πάλι η ανάπτυξη. Ναι. Θέλω να πω ότι χρειάζεται να βάλεις... Δεν μιλάω τώρα για το μεσοπρόθεσμο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ίδια κυβέρνηση θα έπρεπε να πει ότι, ξέρεις κάτι, εγώ θα βάλω ένα πλαφόν, ας το πω έτσι, στην ανάπτυξή μου, το οποίο το ονομάζω ως 2,5. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε στη διαδικασία του μεσοπροθέσμου ή όχι. Ναι, σωστά. Έτσι κι αλλιώς, σαν Ελλάδα, θα έπρεπε να θέσουμε ένα στόχο το οποίο να είναι και βιώσιμο μεν, αλλά να μας δίνει και ένα βήμα ανάπτυξη στο δεύτερο κομμάτι. Φυσικά. Σκεφτείτε όμως ότι επειδή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι και αυτό εταίρος μέσα στους θεσμούς, έτσι, οι οποίοι αποφασίζουν, συναποφασίζουν μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι. Έβγαλε προχθές την αναφορά του και αυτή το report για την ελληνική οικονομία και δεν είναι και από τα πιο αισιόδοξα. Είπε ότι, έγραψε μάλλον οι ειδικοί, είπαν ότι θα χρειαστούμε νέα ελάφρυνση του χρέους γύρω στο 2038. Δηλαδή, αντέχει αυτό το πλάνο με την προϋπόθεση των σταθερών ρυθμών ανάπτυξης, με την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα με την έννοια ότι θα έχουμε φιλικές κυβερνήσεις προς τις μεταρρυθμίσεις, προς την οικονομία την ιδιωτική, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Θα πρέπει δηλαδή και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης να υπάρχουν κυβερνήσεις. Ένα ευνοϊκό κλίμα, στο πούμε. Ακριβώς, να μην γίνουν προβλήματα. Να μην δώσει αποτελέσματα. Ακριβώς. Άρα υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να τηρήσουμε όλο αυτό το πρόγραμμα, που στο κάτω-κάτω το πρόγραμμα αυτό θα έπρεπε, όπως είπατε πολύ σωστά, μόνοι μας να το έχουμε θέσει για να πηγαίνει ένα καλά η χώρα και άλλα πράγματα. Είναι, αυτά είναι απλά βασικά πράγματα. Κοινή λογική είναι, κοινή λογική. Αλλά χωρίς μεταρρυθμίσεις δεν θα μπορέσουμε να πάμε. Δηλαδή με το ίδιο μοντέλο λειτουργίας. Τώρα εδώ θρυνούμε 91, αν δεν κάνω λάθος σήμερα το πρωί, είδαμε 91 θύματα από τη φωτιά στο μάτι. Δεν θα πω αν ήταν τις προηγούμενες τριετίες, πενταετίες, πεντηκονταετίες, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα όσον αφορά την αυθαίρετη δόμηση ή όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, και αυτό είναι κομμάτι των μεταρρυθμίσεων. Έτσι, δηλαδή κτηματολόγιο.
είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Οι δασικοί χάρτες είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή η λειτουργία των Δήμων, η λειτουργία των περιφερειών. Ποιος είναι υπεύθυνος, μέχρι πού πηγαίνει η πολιτική προστασία, μέχρι πού ξεκινάει ο άλλος. Όλα αυτά είναι μεταρρυθμίσεις που γράφονται στα μνημόνια, αλλά κανένας δεν δίνει σημασία για αυτά. Το Δουνουτού λοιπόν λέει ότι δεν θα πρέπει να αυξήσουμε μισθούς για να παραμείνει η οικονομία ανταγωνιστική. Θα πρέπει να μειώσουμε και άλλο τις συντάξεις, αυτό το 18% που συμφωνήσαμε, να το κάνουμε δηλαδή. Ενώ είχε πει ο Μοσκοβισή πριν από κάποιες μέρες, ξέρετε, δεν είναι, μπορούμε να το περάσουμε και λίγο χαλαρά, έτσι είπε, ελληνιστή. Να σας πω εγώ τι σημαίνει χαλαρά. Σημαίνει ότι αν έχεις ανάπτυξη και αν ο άνεργος γιος βρει δουλειά, δεν θα χρειάζεται το 50 και το 100 που του δίνει ο παππούς από τη σύνταξή του για να μπορέσει να επιβιώσει τον υπόλοιπο μήνα. Ίσα θα δίνει αυτός ο γιος ή η κόρη λεφτά στον παππού για να μπορέσει να βγάλει το μήνα του. Να γυρίσει δηλαδή η οικονομία και η ελληνική κοινωνία εκεί που θα έπρεπε να είναι. Να βοηθάμε τους γονείς μας. Και οι γονείς μας στα 70 τους και στα 80 τους να βοηθάνε εμάς. Αυτό λοιπόν είναι μια ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει το χρέος και άρα η χώρα και άρα και οι πολίτες να ευημερήσουμε. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να πάμε. Νομίζω ότι ένα βασικό κομμάτι της κουβέντας είναι ότι η οικονομία η ίδια αυτορυθμίζεται. Πράγμα που σημαίνει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει σταθερή βάση. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να πατάει κάπου ο επιχειρηματίας να ξέρει ότι για του χρόνου θα έχω να πληρώσω το 100% την προκαταβολή στον χώρο, παράδειγμα. Χώρο, για το παράδειγμα. Ναι, παράδειγμα. Πρέπει να το ξέρει αυτό. Όταν δεν ξέρει άμα είναι 100, άμα είναι 80 ή άμα είναι 50 ή άμα είναι 150, δεν μπορεί να αυτορυθμιστεί η οικονομία. Ναι. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια σταθερή βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί. Αυτό για να γίνει χρειάζεται τουλάχιστον μια δεκαετία, θεωρώ. Ναι, γιατί όπως έχουμε δει τα πράγματα, ακόμη και τετραετία, δεν ξέρουμε αν θα βγει αυτή η κυβέρνηση από την τετραετία. Κάθε οικονομία, κάθε μάλλον πρωθυπουργός, κάθε κυβέρνηση αλλάζει από μόνος του τα δεδομένα κατά το δοκούν. Έχω την εντύπωση ότι ένα από τα καλά της εποπτείας της επιτήρησης είναι ότι δεν θα μπορούμε να κάνουμε εμείς του κεφαλιού μας από εδώ και μπρος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα είναι βέβαια τόσο αυστηρά τα πράγματα με το να έρχονται εδώ οι θεσμοί και να πηγαίνουν στο Hilton και να κουνάνε το δάχτυλο στους υπουργούς ή στους γενικούς γραμματείς. Παρ' όλα αυτά μέσω των reports αυτών που θα δίνουν ένα τρίμηνο θα υπάρχουν αντίστοιχα οι προτάσεις, εντός εισαγωγικών προτάσεις, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ρύθμιση μεταξύ μας. Γιατί, όπως είπα και πριν, χωρίς μεταρρυθμίσεις, χωρίς απελευθέρωση επαγγελμάτων, δεν θα μπορέσει η οικονομία να προχωρήσει. Όταν η ελληνική οικονομία ήταν τόσο ρυθμιζόμενη, και τόσο σκληρή σε κάποια πράγματα, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να δώσει κίνητρο στον οποιοδήποτε επιχειρηματία να βάλει τα χρήματά του είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό. Ναι, πλευρά, και για να μην παρεξηγηθώ, μισό λεπτά και λίγο να τελειώσω το κομμάτι αυτό. Για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ μιας κακώς νοούμενης φιλελεύθερης οικονομίας, δηλαδή με την έννοια ότι ασίδωτα ένας επιχειρηματίας θα κινείται στην εργασία, στους όρους δόμησης, στο περιβάλλον και όλα αυτά. Το κράτος πρέπει να προστατεύει και την επιχειρηματικότητα μέσα από τους κανόνες και τους θεσμούς του. Να την αφήνει όμως την επιχειρηματικότητα να δημιουργεί κέρδος, έτσι ώστε αυτό το κέρδος να επανεπενδύεται στην κοινωνία και στην επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά, αυτό που θέλω να πω προηγουμένως είναι ότι το 4% που αναφέραμε προηγουμένως είναι στο 96-97-98, την περίοδο λοιπόν που όλα τα επαγγέλματα ή μάλλον μια μεγάλη ομάδα επαγγελμάτων ήταν κλειστά. Mm-hmm. Μιλάμε για τους φαρμακοποιούς, μιλάμε για τους ταξιτζίδες, μιλάμε για το κομμάτι, ακόμα για ταξιτζίδες, μιλάμε για το κομμάτι των φαρμακείων. Αυτά τα επαγγελμάτα ήταν κλειστά και όμως είχαμε από τότε ανάπτυξη 4-5%. Να σας θυμίσω βέβαια ότι. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν πλασματικό ή ρεαλιστικό αυτό το. Να σας θυμίσω τότε βέβαια ότι είχαμε το boom της οικοδομής, είχαμε το boom των κατασκευών και αυτό το 4% οφειλόταν κυρίως στον κλάδο αυτόν, ο οποίος κατακρεμίστηκε. Ο οποίος κατακρεμίστηκε. Ο πρώτος που πλήθηκε. Ακριβώς. Άρα δεν θα είχαμε και μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης αν ήταν απελευθερωμένα τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Γιατί θα επενδυόντουσαν και πιο πολλά χρήματα και σε αυτούς τους κλάδους και θα δημιουργούσαν περισσότερο ΑΕΠ. Είναι κοινή λογική, δεν χρειάζεται να έχεις βγάλει πανεπιστήμιο. Για να κλείσουμε και στο τελευταίο κομμάτι, τι θεωρείτε ότι έχει να αντιμετωπίσει ο κόσμος, δηλαδή από εδώ και στο εξής. Με βάση το μεσοπρόθεσμο το οποίο ψηφίστηκε, υπογράφηκε στις 21 Ιουνίου. Κοιτάξτε. Τι περιμένετε και σε ποιον θα πέσει και αυτή η πατάτα. Κακά τα ψέματα. Αυτή η κυβέρνηση έχει απλώσει για την όποια επόμενη κυβέρνηση κάποιες νάρκες, κάποιες πεπονόφλουτες, οι οποίες δηλαδή πήρε μια παράταση κάποιων μέτρων, τα οποία θα εφαρμοστούν από το 19 και μετά. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μπορεί να είναι ο Μητσοτάκης, μπορεί να είναι πάλι ο Τσίπρας. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει το θέμα ποιος θα έχει τη διαχείριση του κράτους. Ο όποιος επόμενος λοιπόν ή όποια συμμαχία ή μη συμμαχία, εν πάση περιπτώσει, θα αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα τα οποία τη φέρουν στο εξής δίλημα. Mm-hmm. Θα πρέπει να είναι εμπροστοβαρές το πρόγραμμά της ή όχι. Δηλαδή, θα πρέπει στα πρώτα 2 χρόνια
του προγράμματος μιας κυβέρνησης, της επόμενης κυβέρνησης, να γίνει δηλαδή ένα τέτοιο επενδυτικό σοκ στη χώρα, να έρθουν τόσα πολλά χρήματα από επενδύσεις, να δημιουργηθούν τόσες νέες θέσεις εργασίας, έτσι ώστε, όπως είπαμε πριν, να πέσουν στα μαλακά τα όποια μέτρα έχουμε προϋπογράψει το προηγούμενο διάστημα και θα εφαρμοστούν. Αν έχουμε λοιπόν αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, θα περάσουν όντως στα μαλακά όλα αυτά και θα είναι μια κακή ανάμνηση. Εγώ πάντως θεωρώ ότι σε περίπτωση που βγει ο Μητσοτάκης θα ακολουθήσει μια φιλελεύθερη πολιτική, η οποία λογικά θα δώσει μια αύξηση του ΑΕΠ τουλάχιστον στο 2%. Από την άλλη, αν επανεκλεγεί ο κ. Τσίπρας και η κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, θα καλεστεί να αντιμετωπίσει τα ήδη ψηφισμένα τα οποία έκανε ο ίδιος του. Άρα, ο κ. Γαρεγκής, και θα δούμε μπροστά μας το αποτέλεσμα της 21ης Ιουνίου. Εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος θα κρίνουμε και ελπίζω ο σοφός ελληνικός λαός να κρίνει κατά το δοκούν και για το τι πιστεύει ότι θα είναι καλύτερο για τον εαυτό του. Σωστά. Κύριε Ρουκά, εμείς θα είμαστε στη διάθεσή σας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και εγώ ελπίζω να δούμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό να δουλεύει πλέον. Θα επανέλθουμε και στο κομμάτι αυτό από Σεπτέμβρη, να δούμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός και η εξωματική αντιπολίτευση από το Βελίδιο, να δούμε καταρχάς ποιοι θα έρθουν εδώ πέρα, όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Σωστό γι' αυτό. Και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε τα οικονομικά θέματα από Σεπτέμβρη. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας είχαμε τον Γιάννη Ρουκά, ο οποίος ήταν οικονομολόγος και πρόεδρος της ΕΙΟΔ και μιλήσαμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Από όλη την ομάδα της Γύρω Τηλεόρασης, σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ.